είναι το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ 2024-2025, καθώς ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους πρωτοετής φοιτητές. Το τι, το πώς και το γιατί θα σας το δώσουμε για να έχετε όλη την πληροφορία με τη βοήθεια της κυρίας Άννας Μάλτη. Είναι η υπεύθυνη θεμάτων ESG, δηλαδή περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ. Κυρία Μάλτη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Με την ευχή να είστε καλά. Και εγώ το ίδιο αντεύχομαι, όλα καλά. Και πολύ χαρούμενη γιατί το πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ, ναι, για 23η χρονιά λειτουργεί και πάλι. Έχει ξεκινήσει από τις 23 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής και είναι μάλλον η πιο σημαντική πληροφορία που πρέπει να ξεκινήσουμε για να ενεργοποιήσουμε έτσι όσους μας ακούνε, είναι ότι κλείνουν οι δηλώσεις συμμετοχής την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Αυτή την Παρασκευή. Άρα όσοι μας ακούνε, ενδιαφέρονται και θέλουν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα cosmote.pavlascholarship.gr για να δουν τους όρους και προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να πληρεί κάποιος κάποια κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα για να συμμετέχει, θα πρέπει να βιαστούν για να προλάβουν να κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση της συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και μπορούμε να περάσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Να το δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά, γιατί στην πορεία της κουβέντας νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Να ξεκινήσω αρχικά ρωτώντας σας, κυρία Μάλτη, τι είναι το πρόγραμμα υποτροφιών της Κοσμοτέ? Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει για το σύνολο των ετών φοίτησης, είτε αυτή είναι τετραετής φοίτηση είτε είναι πενταετής, οικονομική υποστήριξη. Οι υποτροφίες ξεκινούν στο σύνολό τους, για όλα τα έτη σπουδών, από 15 έως και 25.000 ευρώ. Και θα το ξεκαθαρίσω ευθύς αμέσως, 29 υποτροφίες απευθύνονται σε σχολές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, κυρίως με τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, αλλά και βίδες και οικονομικών. Δεν είναι δηλαδή όλες οι ανώτατες πανεπιστημιακές σχολές της χώρας. Είναι συγκεκριμένες σχολές, αρκετές, αλλά με αυτή την κατεύθυνση που σας περιέγραψα. Έτσι λοιπόν, ένας φοιτητής που σπουδάζει σε μια σχολή 4 χρόνια, το ποσό που θα λάβει αν πάρει υποτροφία θα είναι 15.000 ευρώ συνολικά και στα 4 έτη σπουδών. Εάν σπουδάζει, αν η σχολή είναι πενταετούς φοίτησης, θα πάρει 18.750. Μία υποτροφία από τις 30 είναι ειδική. Είναι προς τιμήν ενός διακεκριμένου στελέχους του ΟΜΙΛΟΤΕ που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, Ζαχαρίας Πιπερίδης ονομάζεται, και είναι ύψους 25.000 ευρώ, μία υποτροφία, ξαναλέω, από τις 30, και απευθύνεται μόνο σε πρωτοετής φοιτητές που έχουν περάσει στα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας. Αυτά είναι εν ολίγης οι παροχές. Φυσικά όποιος δεν πρόλαβε να τα κατανοήσει και να τα καταλάβει μπορεί να μπει και στο site, ξαναλέω, να τα δει ανα πάσα στιγμή. Το βασικό είναι ότι υπάρχει μία προθεσμία, όπως είπατε και στην αρχή, για την υποβολή των αιτήσεων. Επίσης, πολύ βασικό είναι το γεγονός, κυρία Μάλτη, ότι απευθύνεστε σε οικογένειες φοιτητών, σε φοιτητές, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Ακριβώς. Υπάρχει μια πληθώρα κριτηρίων, αλλά την μεγαλύτερη βαρύτητα, θα έλεγα, από όλα αυτά τα κριτήρια που υπάρχουν, είναι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, προβλήματα υγείας, μονογονικές οικογένειες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Κάτι που ξέχασα να σας πω είναι ότι εκτός από τη χρηματική υποστήριξη ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος που είμαστε ο μεγαλύτερος στη χώρα, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να προσφέρουμε εκτός από τα χρήματα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια των σπουδών των παιδιών, εξοπλισμό, λάπτοπ,
αλλά και συνδρομητική τηλεόραση. Οπότε είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια από πλευράς μας και είναι και μέρος αυτής της δέσμευσης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που σας περιέγραψα και πριν. 23 χρόνια, στεκόμαστε, 23 αριθμό, χρόνια, έτσι. Πραγματικά. Να στεκόμαστε στο πλευρό, αλλά με έναν τρόπο που είναι όσο πιο συνολικός και ολοκληρωμένος μπορεί να γίνει. Και με οικονομική στήριξη, αλλά και με τηλεπικοινωνιακή και τεχνολογική στήριξη, η οποία είναι, αν θέλετε, το α και το ω για να διευκολύνει τις σπουδές και τον σωστό τρόπο διεξαγωγής των παιδιών, των σπουδών των παιδιών. Είναι ούτως ή άλλως ένα κίνητρο, είναι ούτως ή άλλως ένα ερέθισμα. Ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο που σε στηρίζει και δεν σε προσβάλλει από την άλλη. Μέση, ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά σου. Και 23 χρόνια νομίζω ότι αποδεικνύεται αυτό από τους ανθρώπους, οι οποίοι, από τους νέους, οι οποίοι μπήκαν, έχουν μετά από 23 χρόνια ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν πάρει την υποτροφία της Κοσμοτέ. Έτσι είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για άλλη μία φορά γιατί, το τι, το πώς και το γιατί πραγματικά το δώσατε. Ποιο είναι το πρόγραμμα, σε ποιους απευθύνεται, ποια είναι τα κίνητρα. 23 του μήνα καταληκτική ημερομηνία. 23 ξεκίνησε 11 Οκτωβρίου. 11 Οκτωβρίου. 11 Οκτωβρίου. Αυτή την Παρασκευή. Μεθαύριο λοιπόν Παρασκευή. Ναι. Ναι. Καλά κάνατε και με διορθώσατε. Να μην γίνει καμία παρενόηση. Ναι. 11 του μήνα λίγη. Και ο στόχος του προγράμματος είναι η βοήθεια και η στήριξη που δίνεται στις οικογένειες, στους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Και παιδιά, φανταστείτε, που έχουν πετύχει ένα τεράστιο άλμα στη ζωή τους, να διακριθούν με την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, παιδιά με πολύ ψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Έτσι, είναι μια συνολική επιβράβευση του άλματος ζωής που έχουν καταφέρει τα παιδιά αυτά. Ναι, και όχι μόνο αυτά που θα τελικά θα προκριθούν και θα πάρουν την υποτροφή, αλλά και όλα όσα θα συμμετέχουν με την δήλωσή τους στο πρόγραμμα. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια να αναγνωρίσουμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όλη αυτή τη σημασία κάτω από αντίξουες συνθήκες να πετυχαίνεις τους σκοπούς σου, τα όνειρά σου και να προχωράς δυνατός. Το ενδιαφέρον. Μέχρι να αντιμετωπίσεις τις επόμενες δυσκολίες της ζωής. Σωστά. Ούτε δεν σταματάμε, η ζωή είναι ένας αγώνας για όλους μας. Κυρία Μαλτή, ο αριθμός των φοιτητών, των ενδιαφερομένων κάθε χρόνο είναι μεγάλος? Είναι αρκετά μεγάλος. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι η προκήρυξη καθορίζει και τα κριτήρια. Έτσι, είναι σημαντικό. Σαφέστατε, δηλαδή πρέπει να πληρεί κανείς για να συμμετέχει και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του. Τα κριτήρια που θέτονται, τα οποία δεν ξεφεύγουν από αυτό που έχουμε ήδη πει, οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά, έναν συγκεκριμένο βαθμό πρόσβασης και πάνω, και να προέρχεται από την ομάδα αυτών των σχολών που έχουμε επιλέξει να κατευθύνουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους, να βιαστούν όλοι και γονείς και παιδιά να τσεκάρουν τα στοιχεία στην προκήρυξη, να δουν αν μπορούν και επισημούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και με μεγάλη χαρά θα τους υποδεχθούμε και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που δίνετε μέσω του Ράδιο 984. Να είσαστε καλά, κυρία Μάλτη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.